Στο σημερινό βίντεο επιτέλους θα δοκιμάσω τη mermaid σκόνη της Σέμιλα που περίμενα πώς και πώς. Και το σημερινό σχέδιο είναι κάτι εύκολο, βέβαια δεν το έχω τελειοποιήσει στο κεφάλι μου μέσα πώς θα βγει. Αλλά πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Ένα top coat no wipe, την βάση μας εννοείται, το strong white 001, το φραπέ που είναι το 135, το diamond dust το 503, το art holder εννοείται, τη mermaid σκόνη 683, ένα semi stick και ένα πινέλο 003 και ένα πινέλο το 05. Έχουμε βάλει τη βάση μας όπως σας έχω πει σε κάθε βίντεο. Ξεκινάμε με το φραπέ το 135 που θα μπει στο πρώτο τελευταίο νύχι. Και στα υπόλοιπα θα βάλουμε το strong white το 001. Και αφού τα βάλαμε, το βάζουμε μέσα στη λάμπα. Περνάμε και τη δεύτερη στρώση σε όλα. Και αυτά μέσα στη λάμπα. Παίρνουμε το semi stick και το βουτάμε στη σκόνη. Μπορείτε να το περάσετε σε όλα τα νύχια που είναι λευκά, αλλά εγώ δεν επέλεξα όλα τα νύχια. Αυτή η σκόνη αυτή τη στιγμή με εμπνέει να κάνω κάτι στο τελευταίο μανικιούρ που θα σας το δείξω στο τελευταίο μανικιούρ. Οπότε δεν ξέρω. Έχω τυφλωθεί λίγο. Εγώ δεν βάζω ακόμα top coat, θα περάσω και το σχέδιο και μετά θα τα περάσω όλα μαζί top coat για να τα βγάλουμε και από τη λάμπα. Να είναι έτοιμα. Παίρνουμε το πινέλο 05 και το βουτάμε στο strong white και προσπαθούμε να κάνουμε από το ελεύθερο άκρο του νυχιού προς τα πάνω, όμπρε. Όπως σας είχα δείξει με το glitter και στο πρώτο, τα μποναριστές κινήσεις. Προσπαθούμε να, όσο ανεβαίνουμε πάνω το πινέλο μας να είναι καλά σκουπισμένο μέσα εισαγωγικά, να μην έχει δηλαδή πολύ ποσότητα, έτσι ώστε να μπορέσει να σβήνει το χρώμα. Αφού έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία, παίρνουμε το 003, το πινέλο, και τραβάμε μία κάθετη γραμμή στη μέση του νυχιού. Και αφού τραβήξαμε τη γραμμή, προσπαθούμε να κάνουμε πλαγιαστές γραμμές προς τα κάτω, έτσι ώστε να σχηματίσουμε ένα δέντρο. Αφού τελειώσαμε και το δέντρο μας, κάνουμε διάφορες βουλίτσες πάνω και τριγύρω από το δέντρο έτσι ώστε να δείξουμε ότι χιονίζει εκεί τριγύρω. Παίρνουμε το 503 το Diamond Dust και προσπαθούμε να πάρουμε γλυτεράκια διάφορα σε μέγεθος έτσι ώστε να τα βάλουμε πάνω στο δέντρο για να μην είναι κενό. Εννοείται εσείς μπορείτε να το κάνετε και με απλό γλύτερ, απλά εγώ επέλεξα αυτό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν γλύτερ. Και αφού το κάναμε όλο αυτό, το βάζουμε μέσα στη λάμπα. Το βγάζουμε από τη λάμπα και βάζουμε από πάνω το top coat no wipe μας. Κλειδώνουμε καλά και αυτό μέσα στη λάμπα. Οπότε πάμε να δούμε τα κοντινά. Βίντεό μου για ακόμα ένα nail μας. Πλησιάζουμε στο τέλος. Μην ξεχάσετε να μπείτε στο site της Έμιλα που έχουμε την έκπτωση που δείχνουμε όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα που σας δείχνω. Οπότε μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Facebook και Instagram και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας! Δημητρικείτε λίγο. Είσαι τρελή. Ναι. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh.